Είναι χαοτική κατάσταση και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έβγαλε τώρα. Για χάος κάνουν λόγο οι αγρότες σε ό,τι αφορά τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν και προκαλούν αναταραχή. Οι αγρότες αναφέρουν μεταξύ άλλων πως όχι μόνο έχουν λάθη προσδιορίζοντας ως δασικές περιοχές αμιγώς αγροτικές, αλλά και πρέπει να καταβληθούν υψηλά τιμήματα από όλους όσοι επιθυμούν να διατυπώσουν ενστάσεις. Έχουν φτάσει καταγγελίες σε εσάς? Πάρα πολλές, καθημερινά. Από όλο τον κόσμο, δεν είναι μία, δύο, πέντε, δέκα, ενδιαφέρει το 80% των αγροτών. Το οικόπεδό τους, το στρέμμα τους φαίνεται δασικό. Φαίνεται δασικό, δυστυχώς. Έχουν γίνει αγορές και ξαναγορές, έχουν μεταβιβαστεί περιουσίες και θα κληθούν τώρα, προσπαθούν για να τις βγάλουν δασικές. Τώρα σίγουρα κάποιοι να το πούμε έτσι σε ημιορεινές περιοχές και ορεινές, αυτό που είπατε προηγουμένως, αν το λίγο έγινε λίγο περισσότερο, ας έρθουν να το κουβεντιάσουμε και μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Αλλά δυστυχώς βλέπω και από τον κόσμο αυτών των περιοχών ότι δεν συμμετέχουν και γενικά στις κινητοποιήσεις για να το κουβεντιάσουμε αυτό το πράγμα. Παρά τα όσα διεμήνυσε ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελος, πως οι δασικοί χάρτες δεν έχουν στόχο να πλήξουν την αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα, οι αγρότες μιλούν για ένα τεράστιο κόστος για τους ίδιους και χαρακτηρίζουν τη διαδικασία με την ανάρτηση των δασικών χαρτών καθαρά εισπρακτικό ζήτημα. Δεν φτάνουν τόσα προβλήματα που έχουμε με την απεργία που γίνεται, με το φορολογικό ασφαλιστικό και το κόστος παραγωγής. Συγχρόνως προέκυψε και με το δασικό. Άλλη μια πληγή πολύ μεγάλη, η οποία θα κληθεί ο κόσμος να πληρώσει πάρα πολλά λεφτά.